πάει κάποια τσοφγάν, επιστρέφει στο ring μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, μετά από μια εγχείρηση. Αλλά ο Παύλος Καπώνης αν θέλει δεν φοβάται. Πιστεύει σε σένα και λέει πάμε δυναμικά. Η αλήθεια είναι ότι έκανα μεγάλη προσπάθεια να επανέλθω. Το χειρουργείο αυτό και ο τραυματισμός είναι πολύ συχνό φαινόμενο στον αθλητισμό. Οπότε δεν ήταν κάτι. Όλοι επανέρχονται μετά από ένα χειρουργείο χιαστού. Εμένα μου πήρε λίγο παραπάνω χρόνο γιατί το είχα στο μυαλό μου περισσότερο. Το σώμα μου είναι έτοιμο να στηρίξει κάποιον αγώνα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που έχω μια ομάδα δίπλα μου, τους γονείς μου, τους φίλους μου, το δάσκαλό μου που με στηρίζει, με βοηθάει, με πιστεύει, μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορώ και εγώ να ξανασυνεχίσω από εκεί που το άφησα. Μετά από μια πολύ σοβαρή επέμβαση που έχει κάνει η Κάτια, επιστρέφει μετά από ένα χρόνο περίπου. Πιο δυνατά πιστεύω από ποτέ. Δύο αγώνες μέσα στον ίδιο μήνα. Εκπροσωπεί την ομάδα μας στην Τουρκία, στο πανευρωπαϊκό της IFMA, που είναι η μοναδική αναγνωρισμένη παγκόσμια ομοσπονδία. Εκεί πέρα μπορεί να παίξει από έναν έως 3-4 αγώνες. Για να φτάσει στα τελικά, είναι τουρνουά, είναι το πραγματικό στο αεραστεχνικό κομμάτι πρωτάθλημα στον κόσμο. Και μετά από 2 εβδομάδες περίπου, της δίνεται ευκαιρία να, επαγγελματικά να παίξει με την νούμερο 1 στα rankings στην Αγγλία, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, και να διεκδικήσει μέσα εκτός έδρας βασικά τον τίτλο. Οι προπονήσεις μου πια έχουν αυξηθεί, ο ρυθμός είναι πολύ απαιτητικός. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως είπες, διπλές προπονήσεις, τρέξιμο, τα πάντα πια δεν κάνω σε κάτι πίσω και το πόδι μου είναι έτοιμο, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποχωρήσω σε τίποτα. Ξανά στο παλιό ρυθμό, στην πίεση, μετά από ένα χρόνο βέβαια ξεκούρασης, εντάξει, βλέπω ότι θέλει περισσότερη προσπάθεια ξανά, γιατί έχω χάσει τη φόρμα μου, αλλά με τη θετική ενέργεια και με τη θέληση που έχω μέσα μου, όλα πάνε μια χαρά. Υπάρχει ένα άγχος επειδή έχει προηγηθεί ο τραυματισμός και η εγχείρηση και ένα χρόνο αποχής από τα ρινγκ, τα μαχητικά. Πάντα υπάρχει ένα άγχος μετά από έναν τραυματισμό, αλλά πιστεύω το ξεπεράσει με τον πρώτο αγώνα. Ήδη τη βλέπω μετά τις πρώτες προπονήσεις ότι έχει αρχίσει να λακτίζει καλύτερα, να δουλεύει, να το ξεχνάει. Φυσικά πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και η Κάτια, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, είναι πραγματικά αθλήτρια, έχει μεγαλώσει μέσα στον αθλητισμό. Από 7 χρονών ήταν στο στίβο, έχει παιδεία αθλήτριας, προσπαθεί και έχει δυναμώσει πραγματικά και το έχει ξεπεράσει πιστεύω. Το μόνο που θα του χρειαστεί είναι μια επιβεβαίωση στον πρώτο της αγώνα στο Πανευρωπαϊκό, γι' αυτό αποφασίσαμε να παίξει ραστεχνικά εκεί πέρα και μετά στην Αγγλία δεν θα το σκέφτεται καν. Το Πανευρωπαϊκό είναι μια ωραία ευκαιρία για να πατήσω δυναμικά, με προστατευτικά μεν, οπότε μου δίνει το πάτημα αλλά και την ασφάλεια που χρειάζομαι για το πρώτο αγώνα. Και μετά έκλεισα με μια πολύ καλή αθλήτρια στο εξωτερικό στην Αγγλία, το πρώτο μου επαγγελματικό παιχνίδι. Οπότε θα έχει προηγηθεί το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ελπίζω όλα θα πάνε καλά.